Ο Άθλος Ορεστιάδας, παρά την προσπάθειά του σε ακόμη ένα παιχνίδι, δεν κατάφερε να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Ζιρίνιο, όπου γνώρισε την ήττα από την Κηφισιά με 3-1 σετ, 25-19, 25-21, 22-25 και 26-24. Μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης ο Τούρκος πασαδόρος του Άθλου, ο Νούρ Τσουκούρ, που τραυματίστηκε στο 18-15 του τέταρτου σετ στο πόδι και στο τέλος του μάτς μετέβη στο νοσοκομείο κάτι για εξετάσεις. MVP του αγώνα ο Γεώργη Πετρόφ των Γεπεδούχων. Στα πρώτα δύο σετ του κακού ποιοτικά παιχνιδιού της πέμπτης αγωνιστικής, η ομάδα του Εύρου αδίκησε τον εαυτό της, καθώς για ένα ακόμη παιχνίδι πλήρωσε τα πολλά λάθη σε υποδοχή, σερβίς και επίθεση, ενώ δεν είχε διάρκεια στο παιχνίδι της. Από το δεύτερο σετ και μετά μείωσε τα λάθη, ήταν πιο αποτελεσματική σε μπλοκ άμυνα και μόλον ότι δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα κάποιοι αθλητές, πάλεψε να στείλει το μάτς στο tie break, αλλά αυτοκτόνησε μετά το 24-24 του τελευταίου σετ. Το παιχνίδι είχε αμφίροπο χαρακτήρα στο ξεκίνημά του, με την Κηφισιά να εκμεταλλεύεται λάθη του Άθλου και να ξεφεύγει 13-10. Τα μπλοκ των Κόντσεφ και Παλάσιο στον Οκοσάνοβιτς έφεραν ξανά το σκορ στα ίσια 13-13. Η αθηναϊκή ομάδα πέρασε και πάλι μπροστά με 21-15 για να πάρει με 25-19 προβάδισμα στα σετ 1-0 από χαμένο σερβίς του Μποζίδη. Στο δεύτερο σετ ο Άθλος μπήκε δυνατά και με το σερβίς του Μανδυλάρη προηγήθηκε με 4-1 και 8-5. Η Κηφισιά με νέα δώρα του Άθλου ισοφάρισε 10-10, ενώ οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 17-17, αλλά και πάλι η Κηφισιά με ανεβασμένο μπλοκ ξέφυγε 20-17 για να κάνει το 2-0 με 25-21. Στο τρίτο σετ, αθλητές του Γιώργου Μπακοδήμου με την πλάτη στον τοίχο προηγήθηκαν με αποτελεσματικές ενέργειες τον Γκάρετ Μαντιλάρη με 17 και έδειξαν να ελέγχουν το παιχνίδι. Η Κηφισιά με ένα επιμέρου σερί πόντων 4-1 ισοφάρισε σε 11-11 και μέχρι το 18-18 οι ομάδες πήγαιναν μαζί. Στη συνέχεια όμως, με λάθη της Κηφισιάς, η θρακιώτικη ομάδα προσπέρασε με 22-22 και με 25-22 από χαμένο σερβίς του Αντόνοβιτς, μείωσε σε 2-1 σετ. Πολύ απαιτητικό όλα τα παιχνίδια, είναι απαιτητικά όλα τα παιχνίδια, είναι αφύρωπα. Το ξέραμε εξ αρχής, το βιώνουμε και στην καθημερινότητά μας. Ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι δεν ήταν και το πιο ποιοτικό, τουλάχιστον από τη μεριά μας. Αλλά σίγουρα αυτό μπορούμε να κρατήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Καθαρό σκορ 3 βαθμοί, τους οποίους έχουμε τεράστια ανάγκη. Αν εξαιρέσουμε τις αρχές του σετ που ξεκινήσαμε πολλά και αβίαστα λάθη, θεωρώ ότι στα τελειώματα, με εξαίρεση το τρίτο σετ, ήμασταν κάπως πιο συγκεντρωμένοι και περώσαμε και πήραμε το θετικό αποτέλεσμα. Όπως έχω πει, στη δουλειά μας το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Κρατάμε την νίκη τους 3 πολύ σημαντικούς βαθμούς. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας. Αυτό που έπαιξε το ρόλο ήταν η τελευταία επίθεση που κάναμε χωρίς block out. Τίποτα άλλο. Θα μπορούσαμε να πάμε το παιχνίδι στο 2-2 και από εκεί πέρα όλα γίνονται. Ο τραυματισμός του παίκτη σας φαίνεται είναι κάτι εύκολο ή κάτι. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Πρέπει να βγει μια ακτινογραφία. Ισχυρίζεται. Αισθάνεται ότι έχει βγει ένα μέλος του ποδιού του, ένα οστό. Μεγάλη μάχη έγινε και στο τέταρτο σετ με τον Άθλο να παίρνει κεφάλι 9-7, αλλά η Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον Οκοσάνοβιτς πήρε προβάδισμα με 13-11 και με τον Αντόνοβιτς 16-13. Στο 18-15 ο Τσουκούρ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος, δίνοντας τη θέση του στον Παναγιώτη Μποζίδη. Παρά την ψυχρολουσία στις τάξεις της ευρύτικης ομάδας, ο Κόντσεφ μείωσε με 2 συνεχόμενα blockout σε 20-19. Ο Άθλος συνέχισε να πιέζει και ισοφάρισε σε 24-24. Ο Καγιαλής έκανε το 25-24, αλλά στην τελευταία επίθεση ο Κόντσεφ αστόχησε ανενόχλητο σε επίθεση και η Κηφισιά με τη βοήθεια και του VAR πήρε την νίκη με 26-24 για το 3-1. Πριν από τον αγώνα, ο MVP της τρίτης αγωνιστικής, Στεφάνο Κοσάνοβιτς, βραβεύτηκε από το δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολιτά, ενώ στο κλειστό του Ζιρίνιου μεταξύ των θεατών βρέθηκε και παρακολούθησε τον αγώνα και ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, που είχε θερμή συνομιλία με τον πρόεδρο του Άθλου, Γιώργο Τσολακίδη. Το σημαντικότερο σε ένα παιχνίδι γι' αυτό είναι να πάρει την νίκη. Πήραν την νίκη, πήραν τους 3 βαθμούς, ακόμα και αν δεν έπαιξαν πολύ καλά. Δεν ήταν ένα όμορφο παιχνίδι. Όπως λένε στη Βουλγαρία, είναι καλύτερο να έχεις μια άσχημη νίκη παρά μια όμορφη ήττα, και αυτό είναι που κρατάνε από το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω κάναμε πολλά λάθη, ενώ και από τη γραμμή του σερβίς και στην επίθεση. Δώσαμε πολλούς εύκολους πόντους στην Κηφισιά, που είναι μια καλή ομάδα, και όταν παίρνει τέτοιους πόντους νομίζω ότι τις εκμεταλλεύεται και προς το συμφέρον της.